Είδαμε, Μαρία, και στο βίντεο η δομένη πια ασφικτία ολόκληρη η περιοχή έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο hot spot με πάνω από 6.000 πρόσφυγες να περιμένουν εδώ και να περάσουν τα σύνορα. Τα σύνορα που άνοιξαν σήμερα έπειτα από 36 ώρες που παρέμειναν κλειστά, αλλά πλέον οι πρόσφυγες περνούν με το σταγονόμετρο. Είναι ενδεικτικό ότι από τις 4 το απόγευμα που άνοιξαν τα σύνορα έως αυτή την ώρα ακόμη δεν έχουν περάσει οι 300 πρόσφυγες που έχει καθοριστεί ότι θα περάσουν σήμερα. Και αυτό γιατί ο έλεγχος είναι εξονυχιστικός και δεν γίνεται πια μόνο από σκοπιανούς αστυνομικούς αλλά και από κλιμάκια αστυνομικών από χώρες που έχουν πρωτοστατήσει στο κλείσιμο των σύνορων, όπως η Τσεχία, η Αυστρία, η Σλοβενία και η Σερβία. Την ίδια ώρα η ροή των προσφύγων που φτάνουν εδώ δεν έχει μειωθεί ούτε κατ' ελάχιστον. Υπολογίζεται ότι μόνο σήμερα έφτασαν εδώ στην Ιδωμένη πάνω από 1.000 άτομα και η κατάσταση είναι χαοτική. Όπως είδαμε, οι πρόσφυγες πλέον δεν έχουν χώρο για να κοιμηθούν, δεν χωρούν στις σκηνές. Κάποιοι στείνουν σκηνές ήδη, όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα, οι υπόλοιποι όμως αναγκάζονται να κοιμούνται στην ύπαιθρο. Έξω, στα χωράφια, μέσα στις λάσπες, δίπλα σε φωτιές που ανάβουν οι ίδιοι για να ζεσταθούν, να ζεσταθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Το νερό και το φαγητό δεν επαρκούν πια. Όσοι έχουν χρήματα μπορούν να αγοράζουν από καντίνες τρόφιμα ή από πλανόδιους πολιτές. Οι υπόλοιποι όμως αναγκάζονται να περιμένουν επί ώρες για να πάρουν ένα σάντουιτς που διανέμεται δωρεάν ή για να πιούν λίγο νερό από τις ελάχιστες βρύσες που υπάρχουν. Και όλα αυτά χωρίς να ξέρουν τι τους ξημερώνει αύριο. Αν δηλαδή τα σύνορα θα ανοίξουν και πάλι και πώς θα